Λοιπόν, με την Έλληνα Ντούνα λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα για τους έφηβους και τέλος πάντων πώς μπορούμε να χειριστούμε τα θέματα πιο σωστά εμείς οι μαμάδες και οι μπαμπάδες θα έλεγα. Και για λάθη πρέπει να αποφεύγουμε και τελικά η τιμωρία δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Μήπως τα φουντώνει και περισσότερο. Τα φουντώνει. Και εμείς λέμε, όταν έρχονται γονείς σε εμάς και συζητάμε αυτό το θέμα για τις ανταμοιβές, τις τιμωρίες, την έννοια της πειθαρχίας, της υπευθυνότητας που θέλουν να διδάξουν οι γονείς, το πρώτο πράγμα που τους λέμε είναι ότι η ανταμοιβή και η τιμωρία είναι παλιά κληρονομιά. Έρχονται από τη χώρα του, το ξύλο βγήκε από το παράδεισο, από το γνωστό. Κοίτα, την ανταμοιβή να πούμε ότι στα πολύ μικρά παιδάκια πιάνει. Πιάνουν μερικά πράγματα. Ναι, φάει το φαγητό σου και μετά θα πάμε τη βόλτα στο πάρκο. Αλλά αφού το φας το φαγητό σου, ναι, δεν έχει κούνιες πριν. Ή, καλά, θα σου πάρω το κουτάκι με τις τσίχλες, αλλά εσύ μη μαλώσεις σήμερα με τον αδερφό σου μέχρι να γυρίσουμε στο σπίτι. Αλλά μιλάω για μικρά παιδάκια τώρα. Έτσι ξεκινάνε τα πράγματα. Όντως, πιάνει. Και πιάνει στην αρχή και γλυκαίνει λίγο τους γονείς αυτό. Παίρνουν αυτό που θέλουν από το παιδάκι, διδάσκουν και αυτό που θέλουν, αλλά στην πορεία τα πράγματα δυστυχώς οδηγούνται στη σχέση αφέντη-δούλου. Δηλαδή, χάνεται ο σεβασμός. Και όταν χαθεί ο σεβασμός στη γονεϊκή σχέση με το παιδί, τότε αρχίζουν και χτυπάνε πολλά καμπανάκια. Πώς αλλιώς χάνεται ο σεβασμός? Όταν, για παράδειγμα, ο γονιός δίνει στο παιδί ανταμοιβή ως ένδειξη της προσφοράς ή της υπηρεσίας του παιδιού προς το γονιό, αυτό που κάνει δηλαδή το παιδί, το κάνει ως προσφορά ή υπηρεσία, σιγά-σιγά το παιδί μαθαίνει να λέει ότι, α, θα σου κάνω αυτό, αλλά θα μου πάρεις το κινητό τηλέφωνο που αγαπάω. Α, θα σου κάνω αυτό, θα διαβάσω τις 2 ώρες που μου ζητάς, αλλά μετά θα πάω το ταξίδι που μου έχεις τάξει. Οπότε αρχίζουν και τα παιδιά ουσιαστικά ζητάνε αυτό που θέλουν πριν καν ο γονιός προλάβει να δώσει την άδειά του ότι θα εγκρίνει ή δεν θα εγκρίνει αυτό το οποίο θέλει. Με άλλα λόγια, ο σεβασμός πάει περίπατο και η σχέση γίνεται μια σχέση δουλική. Στην πραγματικότητα, στη σύγχρονη παιδαγωγική, λέμε ότι η τιμωρία έχει αντικατασταθεί από την έννοια των λογικών συνεπειών. Τι θα πει τώρα λογική συνέπεια? Βάζουμε καινούργια λεξιλόγια στην σχέση των γονέων με τα παιδιά τους και είναι δύσκολο, ειλικρινά σας το λέω, το πιο δύσκολο είναι να ξεριζώσουμε μια παλιά πεποίθηση, όπως είναι η τιμωρία από το μυαλό των γονιών, και στη θέση της να ριζώσει μια καινούργια παιδαγωγική που είναι πιο αποτελεσματική και πιο σίγουρη. Η λογική συνέπεια. Όμως για να εγκαθιδρυθεί η λογική συνέπεια, οι γονείς πρέπει να έχουν την ψυχραιμία να δοκιμάσουν κάποια πράγματα. Τι είναι τώρα η λογική συνέπεια? Ας πω ένα παράδειγμα καταρχάς. Αν καθυστερήσουμε να πάρουμε την πτήση μας στο αεροδρόμιο, το αεροπλάνο θα φύγει. Αν καθυστερήσουμε να πληρώσουμε το λογαριασμό του ρεύματός μας ή του τηλεφώνου μας, θα κοπεί το τηλέφωνο ή το ρεύμα μας. Αυτό είναι μια συνέπεια, λογική συνέπεια της αμέλειάς μας. Όταν λοιπόν αυτό γίνεται, η συνέπεια, χωρίς θυμό, χωρίς πληγή, χωρίς πλήγωμα ψυχικό, χωρίς εκδικητικότητα, είναι μία πράξη, μία δηλαδή συνέπεια φυσική και λογική της μη κανονικότητας εκτέλεσης μίας πράξης. Με 2 λόγια λέμε ότι όταν το παιδί δεν υπακούει σε ένα κοινωνικό κανόνα που έχει οριστεί μέσα στην ομάδα που λέγεται οικογένεια, πρέπει να υποστεί μία συνέπεια. Πού σκοντάφτει το πρόβλημα, πού αρχίζει το πρόβλημα? Το πρόβλημα αρχίζει στο γονιό. Όταν ο γονιός δυσκολεύεται να δώσει κανόνες μέσα στην οικογένεια, δηλαδή ουσιαστικά κανόνες που ακολουθούν όλα τα μέλη, γιατί όταν ζητάμε από το παιδί μας σεβασμό, πρέπει να το σεβόμαστε κι εμείς. Πες μας λίγο πιο απλά με παραδείγματα. Τι εννοούμε όταν λέμε ζητάμε από το παιδί μας σεβασμό και πρέπει κι εμείς να κάνουμε το ίδιο? Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ο γονιός για να το κάνει και το παιδί? Παραδείγματος χάρη. Όταν εμείς θέλουμε την ησυχία μας μέσα στο σπίτι και ζητούμε αυτό το πράγμα, πρέπει και όταν το παιδί μας ζητάει ησυχία, να το βοηθάμε να μένει στην ησυχία του. Όταν ζητούμε ιδιωτικότητα, δηλαδή όταν θέλουμε να κλείσουμε την πόρτα της κρεβατοκάμαράς μας και να μείνουμε εκεί να κάνουμε ό,τι θέλουμε, το ίδιο πρέπει να σεβαστούμε και από το παιδί μας, ότι μπορεί να κλείνει την κρεβατοκάμαρά του και να μένει μόνο του. Από ποια ηλικία το παιδί μπορεί να κλείνει την κρεβατοκάμαρά του? Από την παιδική. Και όταν μιλάμε για εφηβεία, το έχουμε ξανααναφέρει, από τα 9 χρόνια ξεκινάμε να το συζητάμε αυτό το πράγμα. 9 χρονών είναι μωράκια. Ναι, ψυχολογικά είναι, αλλά στην πραγματικότητα οι αλλαγές που συμβαίνουν ορίζουν προεφηβεία. Είδατε πόσο δύσκολες είναι οι πεποιθήσεις? Είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε επαγγελματικά. Όταν εγκαθιδρύονται στο μυαλό των ανθρώπων, των γονέων, τόσων χρόνων πεποιθήσεις, πώς να τις βγάλουμε? Είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Στις ομάδες γονέων που κάνουμε, οι ασκήσεις, οι βιωματικές, έρχονται η μία πάνω στην άλλη, γιατί οι γονείς δυσκολεύονται εξαιρετικά να βγάλουν από πάνω τους πεποιθήσεις. Και εκεί αρχίζει και να μπαίνει και ο δικός μας ο ρόλος ουσιαστικά. Να ενισχύουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Εσείς δεν έρχεστε ποτέ σε δύσκολη θέση? Όταν, ας πούμε, έρχεται ένας γονιός να σας πει τον καημό του,
αλλά και όταν συναντήσετε το παιδί, σας λέει και αυτό το δικό του καημό. Βέβαια. Ποια θέση παίρνετε? Εμείς υποστηρίζουμε τη συναισθηματική θέση του καθενός. Πρώτον, δεν τους βλέπουμε μαζί. Χωριστά τον έναν, χωριστά τον άλλον. Ναι, αλλά εκείνος που σίγουρα θα θέλει να μάθει, θα είναι ο γονιός. Βέβαια. Ο γονιός έρχεται πρώτος έτσι κι αλλιώς. Ο υπεύθυνος γονιός, ο οποίος θέλει να μάθει. Ο γονιός όμως οφείλει να ξεκαθαρίσει μία ερώτηση μέσα του. Ποιανού είναι το πρόβλημα που θέλω να διαχειριστώ? Το πρόβλημα είναι του παιδιού μου ή δικό μου? Εγώ δεν ικανοποιούμαι ή δεν διδάσκω στο παιδί μου την υπευθυνότητα, την πειθαρχία ή ό,τι άλλο θετικό θέλει για την ανάπτυξή του? Δηλαδή πρέπει να ξεκαθαρίζουμε τα συναισθήματα μας πριν αποφασίσουμε να μιλήσουμε σε ένα παιδί. Όπως καλή ώρα κάνουμε και οι ενήλικες μεταξύ μας. Φανταστείτε, για παράδειγμα, συγγνώμη να δανειστώ κάτι από το δικό μου κόσμο. Πριν έρθω εγώ εδώ να σας συναντήσω, εάν στο μυαλό μου είχα άλλα πράγματα, επαγγελματικά, προσωπικά κτλ., δεν ήταν καθαρό το μυαλό μου να συναντήσω εσάς, να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Εσείς θα με ρωτούσατε τώρα κάτι και εγώ θα σας απαντούσα άλλα αντί άλλων ή θα πήγαινα την κουβέντα όπου, στα άστρα, όπου ήθελα εγώ. Στην πραγματικότητα λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν επικοδομητικό διάλογο. Ετοιμάστηκα πριν έρθω να σας δω. Καθάρισα το μυαλό μου, το συναίσθημά μου και τις σκέψεις μου από οτιδήποτε κουβαλούσα ερχόμενη εδώ για να συναντήσω το θέμα και εσάς. Το ίδιο μπορεί να κάνει και ένας γονιός προς το παιδί του. Αν ο γονιός δεν αφήσει πίσω τα προσωπικά του θέματα ή τις προσωπικές του, αν θέλετε, φιλοδοξίες, άγχη, στεναχώριες, την ώρα που πάει να διαχειριστεί ένα πρόβλημα με το παιδί του, πώς θα επικοινωνήσει με το παιδί του? Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε και κάτι. Δεν είναι ότι μία φορά έχεις να κάνεις κουβέντα με το παιδί σου, όπως μία φορά θα έρθεις στη δουλειά και θα πρέπει να συνηθίσεις ένα θέμα να συζητήσεις, άρα το μυαλό σου θα είναι εδώ. Μέσα στην καθημερινότητα δεν μπορεί ούτε ο γονιός να είναι άψογος στο ρόλο του. Εκεί είναι το πρόβλημα που μπερδεύει ο γονιός την τιμωρία με τη λογική συνέπεια. Δηλαδή, τη μία γίνεται πολύ προστατευτικός, την άλλη γίνεται πιο αυταρχικός, την άλλη γίνεται πιο απόμακρος. Το παιδί δεν ξέρει λοιπόν τι περιμένει από το γονιό του. Εκεί μπερδεύεται το πράγμα. Άρα η επιβολή σε εισαγωγικά της συνέπειας, όταν συνοδεύεται από δυσάρεστα συναισθήματα του γονιού, το παιδί τον μπερδεύει. Δεν ξέρει τι να υπακούσει και το πιθανότερο είναι να φέρει αντίσταση. Δηλαδή αντίδραση, επαναστατικότητα. Εκεί λοιπόν είναι ένας από τους παράγοντες που μπερδεύεται η τιμωρία ουσιαστικά με τη λογική συνέπεια. Ή όταν ο γονιός μπαίνει στη διαδικασία του κηρύγματος, πολλά λόγια. Αναλύει υπερβολικά στην καθημερινότητα και εκτονώνεται ο γονιός μεν. Τι άκουσε από όλα αυτά το παιδί? Το 30% στην λεκτική μας επικοινωνία, το 30% φτάνει στα αυτιά ο ενός του άλλου. Το υπόλοιπο είναι μη λεκτική επικοινωνία, δηλαδή το σώμα μας, το βλέμμα μας, η στάση του σώματός μας. Όταν αυτά ο γονιός δεν τα λαμβάνει υπόψη του τη στιγμή που μιλάει με το παιδί, πώς θα επικοινωνήσει με το παιδί? Γι' αυτό λέμε στους γονείς, αν δεν είστε σίγουροι για αυτά που πάτε να πείτε, σας παρακαλούμε, απομακρυνθείτε λίγο από το δωμάτιο, από τη συνθήκη. Σκεφτείτε λίγο, ηρεμήστε, μιλήστε με έναν άλλον ενήλικα και μετά πηγαίνετε στο παιδί σας και πέστε αυτά που σκέφτεστε. Πριν, σκεφτείτε όμως, ποιανού είναι το πρόβλημα, ξαναλέω, δικό σας ή του παιδιού? Και ποιος θα το κρίνει αυτό? Ο γονιός. Είναι ευθύνη του γονιού. Πρέπει να διαχωρίζει ο γονιός τη θέση του από τη θέση του παιδιού. Δεν μπορούν να είναι ίδιες. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, αυτό που νιώθει ο γονιός να είναι ανάγκη και του παιδιού απαραίτητα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά μας. Μηνύματα υπευθυνότητας, αυτοπιθαρχίας, αυτοσεβασμού, αυτοεκτίμησης. Όλα αυτά είναι του γονιού ανάγκες ή του παιδιού, βάσει της αμέλειας που έχει προκληθεί. Αμέλεια το ονομάζουμε, δεν το ονομάζουμε κακή πράξη. Γιατί επίσης σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέπετε, οι γονείς μπερδεύουν την πράξη με την προσωπικότητα του παιδιού και του κολλάνε ταμπέλες. Είσαι κακό παιδί. Δεν είναι κακό το παιδί. Η πράξη ήταν κακή. Είσαι αμελής. Δεν είναι αμελής γενικά. Αυτή η πράξη που έκανε ήταν αμέλεια. Μισό λεπτάκι. Θες να του πεις του παιδιού σου ότι είσαι αμελής με το σχολείο σου? Γιατί μιλάμε για την εφηβεία, που σημαίνει ότι είναι πολύ σοβαρό. Δεν μιλάμε για το παιδάκι που ξεκινάει τώρα το δημοτικό. Δεν θα του το πεις? Θα του το πεις χωρίς την ταμπέλα. Αυτό που κάνεις δεν βοηθάει στη συνέπειά σου στο σχολείο. Θέλεις να το συζητήσουμε? Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Βεβαίως. Νεύρα έχεις ποτέ? Πολλές φορές. Ωραία. Θέλεις να μου πεις καλύτερα τότε, κάποια στιγμή, σε ένα επόμενό μας ραντεβού, πώς μπορούμε πραγματικά να βρούμε την αυτοκυριαρχία μας όταν τη χάνουμε σε στιγμές που πρέπει να είμαστε έτσι ωραία όπως το περιγράφεις και ζεν? Αλλά δεν είναι ζεν η ατμόσφαιρα, γιατί μπορεί να σε κυνηγούν πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλά πράγματα, όλη η καθημερινότητά σου. Μπορεί να μην έχεις ένα παιδί ή μπορεί να μην έχεις μια εύκολη καθημερινότητα στην εργασία σου ή στο σπίτι σου, να έχεις προβλήματα με τον άντρα σου. Όλοι μας. Προσπαθώ να σκεφτώ οικονομικά τα όλα. Και είσαι άνθρωπος. Ναι. Δεν σημαίνει επειδή είσαι μαμά ή μπαμπάς ότι δεν είσαι άνθρωπος. Φυσικά. Μα δηλαδή, ως άνθρωποι. Οπότε θέλω κάποια στιγμή να κάνουμε και θέμα πώς μπορεί ένας γονιός. Πολύ ωραίο θέμα. Είναι αυτό που λέμε. Πάρε μια βαθιά ανάσα.
Γιατί άνθρωπος είναι και ο γονιός. Μόλις απαντήσατε στην πρώτη μου σκέψη. Πάρτε μία βαθιά ανάσα. Φύγετε για λίγο από το δωμάτιο. Μείνετε για 10 λεπτά μόνοι σας. Και ξαναμπείτε αν το έχετε ανάγκη. Δεν είναι κακό να παίρνουμε το χρόνο μας για τα πράγματα. Δυστυχώς βιαζόμαστε όλοι. Φεύγω. Φεύγω και θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν ειδικά με τα παιδιά. Έρχομαι, μπαίνω κουζίνα, η Κένγουτ είναι εδώ.